Κάθε άνθρωπος που μπορεί να ονειρευτεί μπορεί και να γράψει. Είσαι συγγραφέας, ποιητής, ερευνητής, σεναριογράφος και θέλεις να μοιραστείς το δημιούργημά σου με όλους? Έλα τώρα στις εκδόσεις Ακακία. Εκδόσεις Ακακία. Ένας εκδοτικός οίκος φτιαγμένος από συγγραφείς για συγγραφείς. Ηλεκτρονική έκδοση, e-book σε PDF, e-pub και mobi μόνο με 300 λίρες. Είσαι της σχολής, το χαρτί δεν πεθαίνει ποτέ. Και θες το βιβλίο σου στο χέρι? Έντυπη έκδοση, print on demand, με επιπλέον μόνο 100 λίρες. Και δεν θα σε υποχρεώσουμε να αγοράσεις ούτε ένα βιβλίο. Προαιρετική δημιουργία εξωφύλου και γραφιστική επεξεργασία μόλις 100 λίρες. Προαιρετική κατοχύρωση των πνευματικών σου δικαιωμάτων παγκοσμίως μόνο με 100 λίρες. Με λίγα λόγια, εκδίδουμε το βιβλίο σου σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή με συγκεκριμένο κόστος. Από 300 λίρες έως 720 λίρες το πολύ, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Εκδόσεις Ακακία. Ο μοναδικός ελληνικός εκδοτικός οίκος στη Μεγάλη Βρετανία. Περίμενε, έχει και άλλα. Κάθε ηλεκτρονικό βιβλίο e-book που εκδίδουμε είναι διαθέσιμο στα μεγαλύτερα και γνωστότερα δίκτυα πώλησης ηλεκτρονικών βιβλίων στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, όπως τα iTunes, Google Play, Amazon Kindle, Waterstones, Foils, Gardeners, Kobo, WH Smith, Cosmote Books, My eBooks, Περιζήτητο και πολλά άλλα. Κάθε έντυπο βιβλίο μας είναι διαθέσιμο σε όλο τον κόσμο μέσω του δικτύου Amazon και σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο μέσω του κεντρικού μας διανομέα περιζήτητο.gr. Βρίσκεις και αλλού τέτοιες υπηρεσίες. Και συνεχίζουμε. Τα δικαιώματα παραμένουν στον συγγραφέα. Ο συγγραφέας δεν δεσμεύεται με συμβόλαιο. Ο συγγραφέας δεν υποχρεώνεται σε αγορά οποιοδήποτε τυράζ. Ο συγγραφέας, ανά εξάμηνο, λαμβάνει το 70% από τα καθαρά κέρδη των πωλήσεων τόσο των ηλεκτρονικών όσο και των έντυπων βιβλίων. Εκδόσεις Ακακία. Ένας εκδοτικός οίκος φτιαγμένος από συγγραφείς για συγγραφείς. Η έκδοση ξεκινά άμεσα με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης έκδοσης μέσα από την ιστοσελίδα μας www.akakia.net. Το σκέφτεσαι ακόμα? Αγαπητοί μας τηλεθεατές, καλώς ήρθατε σε άλλη μία εκπομπή Τεχνόπολης. Σήμερα η εκπομπή θα παρουσιάσει την ιστορία του σταθμού που μας φιλοξενεί, του Hellenic TV. Το Hellenic TV, σήμερα Hellenic TV One, είναι ο ελληνικός τηλεοπτικός σταθμός του Λονδίνου. Όλα άρχισαν το 1982 με την έναρξη λειτουργίας της καλωδιακής τηλεόρασης στη Βρετανία, Cable TV. Το Hellenic TV γεννήθηκε μέσα από ένα όραμα, να αποκτήσει παροικία του Λονδίνου το δικό της τηλεοπτικό σταθμό στα ελληνικά. Μετά από 8 χρόνια σκληρή δουλειά και αγώνα, το όνειρο έγινε πραγματικότητα. Το Hellenic TV έγινε το πρώτο ξενόγλωσσο, μη αγγλόφωνο, τηλεοπτικό κανάλι που απόκτησε άδεια λειτουργίας από τον κρατικό οργανισμό ITC, Independent Television Commission. Το Hellenic TV άρχισε να εκπέμπει στις 9 Δεκεμβρίου του 1990 με αρχικό πρόγραμμα διαρκείας 3 ωρών και ενωμένο με μόλις 13 σπίτια στην περιοχή του Camden, την πρώτη περιοχή που καλωδιώθηκε. Οι πρώτες παραγωγές του Hellenic TV εντυπωσίασαν έναν από τους πιο έμπειρους πρωτεργάτες της καλωδιακής τηλεόρασης στη Βρετανία, τον Tony Curry από το ITC. Τόσο εντυπωσιάστηκε που σε συνέντευξή του είπε: «Never before in the history of television was so much produced by so very few people for so few». Το οποίο μεταφράζεται: «Ποτέ στο παρελθόν, στην ιστορία της τηλεόρασης, δεν έχουν δημιουργηθεί τόσα πολλά από τόσους λίγους για τόσο λίγους». Μέσα σε ένα χρόνο το Hellenic TV είχε πάνω από 1.000 συνδρομητές στο Λονδίνο. Οι ώρες εκπομπής αυξήθηκαν από 3 ώρες σε 17 ώρες το 24ωρο, με απευθείας αναμετάδοση προγραμμάτων της ΕΡΤ και του ΡΙΚ. Επίσης, αυξήθηκαν οι τοπικές παραγωγές με προγράμματα γύρω από την ελληνική και κυπριακή παροικία του Λονδίνου, με κονσέρτα και με ελληνικές ταινίες. Το Hellenic TV αγκαλιάστηκε με αγάπη από την παροικία. Μέσα σε 3 χρόνια επεκτάθηκε σε κανάλι που εξέπεμπε 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα. Με απόλυτο σεβασμό προς τους τηλεθεατές και με στόχο την καλύτερη δυνατή ποιότητα, κέρδισε όλο και περισσότερους συνδρομητές. Το περιεχόμενο των τοπικών παραγωγών του Hellenic TV δημιούργησε τη δική του ταυτότητα και έγινε παράδειγμα προς μίμηση.
Καμία άλλη κοινότητα της Βρετανίας δεν κατάφερε στα τελευταία 20 χρόνια να δημιουργήσει κάτι παρόμοιο με το Hellenic TV. Με την εξέλιξη της τεχνολογίας, μια νέα εποχή άρχισε το Σεπτέμβριο του 2006. Το κανάλι εξαπλώθηκε σε ολόκληρο τον κόσμο, σαν ένα από τα πρώτα κανάλια στο διαδίκτυο. Το Δεκέμβριο του 2008, μετά από 18 χρόνια, το αναλογικό καλωδιακό σύστημα, Analog Cable, έκλεισε και το Hellenic TV συνέχισε τις εκπομπές του στο διαδίκτυο. Με την εξέλιξη της τεχνολογίας, το Hellenic TV εξελίχθηκε σε πλατφόρμα πολλαπλών ελληνικών καναλιών και η ελληνική τηλεόραση Λονδίνου, το τοπικό κανάλι Hellenic TV, μετονομάστηκε σε Hellenic TV One. Η πλατφόρμα Hellenic TV έχει σήμερα 2 εκατομμύρια τηλεθεατές σε ολόκληρο τον κόσμο που έχουν εκλογεί ένα από τα 13 ελληνικά κανάλια, μεταξύ των οποίων είναι και το Hellenic TV One του Λονδίνου. Υπάρχουν τρεις τρόποι για να μπορέσετε να παρακολουθήσετε το Hellenic TV. Μέσω ίντερνετ από τον υπολογιστή ή το τάμπλετ σας και μέσω του Sita TV Box ή μέσω του Roku Box στη τηλεόρασή σας. Ας ακούσουμε όμως τι έχει να μας πει ο ιδρυτής και ιδιοκτήτης του καναλιού, κύριος Χρήστος Φελάς. Κύριε Φελά, πείτε μας πώς προέκυψε το κανάλι. Είναι πολύ δύσκολο να καταλάβουμε η σημερινή νεολαία και ο κόσμος πώς προέκυψε το κανάλι. Πώς μερικές φορές βλέπεις κάποια παλιά ελληνικά έργα που στεκόμασταν στα περίπτερα για να τηλεφωνήσουμε. Και τέτοια εποχή κυριαρχούσε τότε. Δεν υπήρχε δηλαδή τα κινητή τηλεφωνία, δεν υπήρχε η δορυφορική τηλεόραση, δεν υπήρχε αυτά που υπάρχουν σήμερα. Μιλάμε για το 1980. Μάλιστα. Η παροικία είχε μόνο κάποια βίντεο με ελληνικές, παλιές ελληνικές κινηματογραφικές ταινίες. Και κάποια στιγμή γεννήθηκε η ιδέα να έχουμε την παροικία δικό της τηλεοπτικό κανάλι. Όπως ήταν σχεδόν τον ίδιο χρόνο που γεννήθηκε η ιδέα να έχει ραδιόφωνο. Μάλιστα. Εσείς ποια θεωρείτε ότι ήταν τα πιο σημαντικά σημεία στην πορεία του καναλιού? Το πιο σημαντικό σημείο ήταν το 1990 όταν εξασφαλίσαμε την άδεια λειτουργίας του καναλιού. Ήταν μια προσπάθεια που κράτησε κάπου 7 χρόνια, από το 1983 μέχρι το 1990. Γιατί υπήρχε μεγάλη αντίδραση τότε από τις αρχές που δεν θέλουν να διοδοτήσουν ένα κανάλι, στην ουσία δεν θα μπορούσαν να ελέγξουν το περιεχόμενο, γιατί θα ήταν στην ελληνική γλώσσα. Τελικά το καταφέραμε με την αρχή της λειτουργίας του Cable TV, της καλωδιακής τηλεόρασης. Διότι η καλωδιακή τηλεόραση είχε ένα εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα, ότι αυτοί οι οποίοι την είχαν ήταν λεγόμενοι subscribers, δηλαδή ήταν οι συνδρομητές. Μάλιστα. Και σαν συνδρομητικό κανάλι ήταν, είχε την έννοια μιας ιδιωτικής τηλεόρασης, την οποία την έβλεπαν μόνο αυτοί οι οποίοι πλήρωναν για να είναι συνδρομητές. Άρα δεν είχε το χαρακτήρα του BBC και του ITV που ήταν ανοιχτά κανάλια και ως εκ τούτου έπρεπε να γίνεται μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση που διέπεται σε διαφορετικούς νόμους. Εδώ ήταν ένα ιδιωτικό κανάλι που αυτοί που το εβλέπαν δικαιούνταν να έχουν το δικό τους κανάλι. Και πότε έγινε το πέρασμα στην ψηφιακή τηλεόραση? Α, η ψηφιακή άργησε, ήταν από το 2006, ήταν η νέα εποχή και αρχίσαμε πρώτα στο ίντερνετ με δύο κανάλια, το Hellenic 1 και το Hellenic 2 και μετά προχωρήσαμε στο να πάρουμε τα πρώτα κουτιά, θα τα έβλεπε ο κόσμος στη τηλεόραση. Εκεί ήταν μια οδύσσια, γιατί κάθε τρεις και λίγο πρέπει να αλλάξουμε κουτί, γιατί οι εταιρείες πήγαιναν στην πτώχευση. Το κουτί δεν ήταν ικανοποιητικό, δηλαδή σταματούσε, κολλούσε, ήταν στις αρχές της τεχνολογίας. Και αυτό τώρα είναι το τρίτο ή το τέταρτο κουτί που έχουμε τώρα, το Roku, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό και ακόμα όμως έχει προβλήματα, ακόμα και σήμερα. Πείτε μας λίγα λόγια για την παρούσα δομή του καναλιού. Πόσοι εργάζονται στο κανάλι?
Είμαστε ένα μικρό κανάλι, το οποίο έχουμε 3 άτομα που είναι full time, δηλαδή έρχονται εδώ κάθε μέρα και ασχολούνται με το κανάλι, και έχουμε και συνεργάτες, ανεξάρτητοι συνεργάτες, οι οποίοι έρχονται, κάνουν ένα πρόγραμμα και φεύγουν. Έχουμε και εξωτερικούς συνεργάτες που παράγουν προγράμματα εκτός του Hellenic TV και φέρνουν την παραγωγή μόνο έτοιμη, όπως είναι το Yaya Show Without the Cook. Έχουμε και ένα συνεργάτη στην Κύπρο, ο οποίος μας στέλνει ανταποκρίσεις. Κάποτε ήταν τακτικά μια ανταπόκριση την εβδομάδα, τώρα είναι πιο αραιά, όταν υπάρχει κάποιο θέμα που απασχολεί την Κύπρο και γενικά τους πάρικους εδώ πέρα. Μάλιστα. Μιλήσατε για σχέσεις που έχει το κανάλι και με ανταποκριτές που είναι ανεξάρτητοι. Πείτε μας λίγα λόγια για τα άλλα κανάλια που είναι στην πλατφόρμα, για το WNN. Ναι, το WNN είχε αρχίσει, είχε γίνει η άδεια του, είναι για να βάζει news, νέα, στα ελληνικά συνέχεια. Ακόμα δεν έχει γίνει, δεν έχει υλοποιηθεί αυτή η ιδέα και αναμεταδίδει το προγράμματα του Hellenic TV, του RIG και της ΕΡΦ. Μάλιστα. Πείτε μας τι στόχους έχετε για το μέλλον του καναλιού. Στόχους για το μέλλον του καναλιού, δηλαδή έχουμε πολλούς στόχους. Πρώτα να κάνουμε περισσότερες δικές μας παραγωγές που να σχετίζονται με την παροικία εδώ. Μάλιστα. Με τα προβλήματα της παροικίας, με τις επιδιώξεις της παροικίας. Να κάνουμε προγράμματα για την νεολαία που να τους καθοδηγούμε πώς να διαλέξουν επάγγελμα, Φερρυπίν. Μάλιστα. Ένα από τα προγράμματα που έχουμε σχεδιάσει και θα το κάνουμε στο μέλλον. Θέλουμε να κάνουμε ζωντανά προγράμματα με εκπομπή σε ζωντανό χρόνο. Την τεχνολογία την έχουμε και έχουμε κάνει ήδη μερικά. Κάναμε μέσα από το Trafalgar Square την εκδήλωση για την Κύπρο, ζωντανά. Είχαμε 5.000 ακροατήριο. Κάναμε μέσα από το κοινωνικό κέντρο, ζωντανό πρόγραμμα, μέσα από την αδελφότητα, κάποιες παρουσιάσεις βιβλίων. Και γενικά έχουμε αυτή την τεχνολογία να κάνουμε ζωντανό πρόγραμμα. Χρειαζόμαστε περισσότερους συνεργάτες, περισσότερο κόσμο. Γιατί ένα ζωντανό πρόγραμμα χρειάζεται κάποιον να επιτηρεί εδώ μέσα στο στούντιο την αναμετάδοση. Δηλαδή από το χώρο που γίνεται η εκπομπή εκτός Hellenic TV πρέπει να έρχεται εδώ, να περνά μέσα από το σύστημα και μετά να βγαίνει έξω στον κόσμο. Έχετε καθόλου εικόνα για το ακροατήριο του καναλιού, παραδείγματος χάρη σε πόσες χώρες βλέπουν το κανάλι, πόσος κόσμος το βλέπει? Έχουμε γενικά αυτές τις στατιστικές που είμαστε σε 160 περίπου χώρες στον κόσμο, μας βλέπουν. Μας παίρνουν τηλέφωνο από απίθανες χώρες όπως είναι η Αργεντινή, η Ιαπωνία, η Τσεχοσλοβακία, χώρες που δεν πιστεύαμε ότι έχουμε ακροατήριο. Και μας ρωτούν να ρωτήσεις, Φερρυπίν, πού κατάγεται ο τάδε παρουσιαστής, είναι από το χωριό μου. Και διάφορα τέτοια παίρνει ο Γιώργος εδώ πέρα στο στούντιο, πολλά τηλεφωνήματα από διάφορα μέρη του κόσμου. Τώρα, όσοι μας βλέπουν κάποια στιγμή, δεν κρατάμε στατιστικές, διότι διαφέρει κατά τη διάρκεια της ημέρας. Δηλαδή, επειδή όλα τα κανάλια μας είναι 24-ωρα κανάλια, δηλαδή εκπέμπουν συνέχεια επί 24-ωρου βάσεως, το τι συμβαίνει είναι ότι αρχίζουν γύρω στις 6 να ανεβαίνει η ακροματικότητα και πάει μέχρι τα μεσάνυχτα. Συνέχεια ανεβαίνει και γύρω στις 11 αρχίζει να χαμηλώνει για να ξαναρχίσει πάλι την άλλη μέρα στις 6 ώρα. Το τι μπορούμε να κάνουμε, όταν εκ των προτέρων θέλουμε να δούμε πόσοι θα μας δουν την συγκεκριμένη, την επόμενη μέρα, ζητούμε από το κέντρο που κάνει τη διανομή στον κόσμο να βάλει το monitor πάνω για να μπορέσουμε να το δούμε. Το τι παίρνουμε επιτακτικής βάσης είναι πόσοι μας βλέπουν κάθε μήνα σε κάθε κανάλι. Μάλιστα. Έχουμε 15 κανάλια πάνω στην πλατφόρμα. Έχουμε ζωντανά κανάλια από την Κύπρο, όπως είναι το Μέγα, το Σίγμα,
Το Capital και άλλα κανάλια που... Έχει και κανάλια από την Ελλάδα. Έχουμε από την κανάλια, 5 κανάλια από την Ελλάδα. Με το Teleast, η Art που λέγεται τώρα. Κανάλια όπως αυτά, Action 24 Hours. Είναι τα βασικά τα κανάλια όπως η Art World, που είναι ειδικά για τους απόδημους πρόγραμμα. Και έχουμε και κανάλια τα οποία είναι ο Τρόπος Υλοτέσσερα της Εκκλησίας, η Βουλή. Αυτά τα αναμεταδίδομαι όπως είναι από την Ελλάδα. Ο στόχος σας για το κανάλι είναι να παράγει προγράμματα μόνο στα ελληνικά ή έχετε σκέψεις και για παραγωγή προγραμμάτων και στα αγγλικά? Έχουμε κάνει ήδη μερικά προγράμματα στα αγγλικά, όπως είναι το Yaya Show Me How to Cook, που είναι για τη δεύτερη γενιά εδώ στο Λονδίνο, με υποτίτλους. Αλλά είναι που στηρίζει πολύ περισσότερο να βάζουμε υποτίτλους στα προγράμματα. Βασικά, εμείς προσπαθούμε να κρατήσουμε τη γλώσσα, την κουλτούρα μας όπως είναι. Και γι' αυτό, ναι, έχουμε κάποια προγράμματα στα αγγλικά, αλλά σε ορισμένη βάση. Δεν θα γίνει ποτέ το κανάλι μας εξ ολοκλήρου στα αγγλικά. Γιατί χαλάτονται η ουσία να έχουμε ελληνικό κανάλι στην ελληνική γλώσσα στην Βρετανία. Κύριε Φελά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία να μιλήσουμε για αυτό το κανάλι.